Το θέμα ενδείκνυται να μας προβληματίσει τι είναι αυτό που τέλος πάντων θα μεταφερθεί στους Σέρβους εργαζόμενους και τι στους Έλληνες. Ποια δικαιώματα δηλαδή ασφαλιστικά, τα οποία βεβαίως απορρέουν από τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι γνωστό ότι η μετανάστευση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Και επίσης γνωστό είναι ότι η εκμετάλλευση αυτών των εργαζομένων έχει φτάσει στο ζενίθ. Είναι δηλαδή μια εξέλιξη της βαρβαρότητας, να το πούμε έτσι, που αν θέλετε δέχονται όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει από τις χώρες τους. Μπορεί κανείς να πει όχι σε μια διακρατική συμφωνία για τη μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων? Βεβαίως δεν μπορεί να πει όχι. Όμως πρέπει να προβληματιστούμε. Τι είναι αυτό το πλαίσιο που σήμερα έχουμε εμείς για τα εργασιακά δικαιώματα των μεταναστών, τα οποία, όπως είπα, γεννούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα? Έχουμε την απλήρωτη δουλειά, έχουμε την αδίλωτη εργασία, έχουμε τους μισθούς πείνας, έχουμε την ευελιξία, έχουμε όλα αυτά που, αν θέλετε, συνθέτουν την εργασιακή γαλέρα. Πόσοι είναι αυτοί που, αν θέλετε, μέσα από τον εργασιακό τους βίο τεκμηριώνουν τα δικαιώματα τα ασφαλιστικά όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση? Άρα λοιπόν, για να έχει μια αξία αυτή η διακρατική συμφωνία, θα πρέπει να υπάρχει αυτό το μέρος, αυτή η πλευρά που βασανίζει αυτούς τους εργαζόμενους, ότι θα πρέπει να έχουν ίσα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει με την ανοχή της ίδιας της πολιτείας απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν απολαμβάνουν αυτά τα εργασιακά δικαιώματα, έστω αυτά που έχουν και οι Έλληνες, αν και οι Έλληνες πια δεν έχουν, γιατί έχουν ανατραπεί μέσα από τα τρία μνημόνια και τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους, και συνεχίζουν να ανατρέπονται για να μπορεί η χώρα να μπει στην κανονικότητα, όπως λένε, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν, σε αυτή την γραμμή, σε αυτή τη λογική που χαράζει η πολιτική εδώ, η κυβέρνηση κάθε φορά, η στρατηγική της, έχουμε μια αποδυνάμωση ή μια ακύρωση, κατάργηση τέτοιων δικαιωμάτων, τα οποία βέβαια συνθέτουν και τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τα οποία πρέπει να μεταφερθούν στην χώρα προέλευσης των μεταναστών. Είναι γεγονός ότι το ασφαλιστικό έχει υποστεί μεγάλες ανατροπές. Τι θα μεταφέρει ο Σέρβος εργαζόμενος στην πατρίδα του? Θα μεταφέρει λοιπόν τον νόμο Κατρούγκαλου, για παράδειγμα, έτσι όπως αυτός έχει θεσπιστεί, με την ανταποδοτική και την εθνική σύνταξη. Τον διαχωρισμό δηλαδή της σύνταξης. Μέσα από την κατάργηση της κατώτερης σύνταξης που υπήρχε. Υπήρχε μια κατώτερη σύνταξη. Θα μεταφερθεί λοιπόν αυτή η προοπτική. Και τι άλλο? Ο νόμος που εδώ ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου ιδιωτικοποιεί συνολικά την κοινωνική ασφάλιση, την κάνει ατομική υπόθεση από κοινωνική, και θα πρέπει να μεταφέρει τι ο Σέρβος εργαζόμενος, για παράδειγμα στη Σερβία, θα πρέπει να μεταφέρει τις εισφορές που έδωσε σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. 100 δις, είπε προχθές ο κ. Μηταράκης, θα δοθούν. Είναι χρήματα δηλαδή της επικουρικής που μπορεί τώρα εδώ ένα πεδίο κερδοφορίας να το αξιοποιήσουν οι έμποροι της ασφάλισης. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια υπόθεση τέτοια με ατομικό κουμπαρά, όπως λέτε, που ο μετανάστης εργαζόμενος, αν θα ασφαλιστεί, αν μπορεί, γιατί ο μισθός του θα είναι 300 ευρώ να δώσει για την ιδιωτική ασφάλιση, θα μεταφέρει αυτόν τον κουμπαρά του μελλοντικά, γιατί αυτό λέει η σύμβαση, κυρωνητή, με βάση τον νόμο που υπάρχει στη χώρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουν οι Σέρβοι εργαζόμενοι τι θα μεταφερθεί στη χώρα τους όταν θα επαναπατηστούν από αυτά τα δικαιώματα που θα έχουν εδώ. Βεβαίως δεν μπορούμε να μπούμε εμπόδιο εμείς να μεταφέρουν το όποιο δικαίωμα. Εμπόδιο τι θέλουμε να μπούμε? Εμπόδιο θέλουμε να μπούμε στην αντιασφαλιστική επίθεση που ήδη οργανώνει η κυβέρνηση μέσα από το νέο ασφαλιστικό νόμο, και βεβαίως όλα αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν, που η βάση του είναι ο νόμος Κατρούγκαλου,
που αυτόν θα υλοποιήσει, απλά νομικές πλευρές θα αλλάξει για να είναι σύνομες με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα μεταφέρει λοιπόν μια ασφάλιση η οποία θα είναι σε ατομική βάση και όχι αυτό που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, τον χαρακτήρα αυτό της ασφάλισης, τον κοινωνικό, τον υποχρεωτικό, τον αναδυναμητικό, αυτόν που έχει την αλληλεγγύη των γενεών. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουν οι Σέρβοι τι θα μεταφέρουν, όπως πρέπει να ξέρουν και οι Έλληνες βέβαια, γιατί είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει τη στρατηγική στην κοινωνική ασφάλιση. Το πανευρωπαϊκό προϊόν της ασφάλισης, που είναι σε μια τέτοια κατεύθυνση, είναι πολύ γνώστης ο κύριος Βρούτσης, πολύ καλά το προχωράει το θέμα, σε αυτή την κατεύθυνση να υλοποιήσει αυτό το πανευρωπαϊκό προϊόν που είναι σε αυτή την λογική της ιδιωτικής ασφάλισης. Και επειδή λοιπόν συνολικά οι εργαζόμενοι χθες, προχθές ακόμη, έκαναν ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο σε όλες τις πόλεις της χώρας μας και δεν ήταν μία ομάδα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν χιλιάδες κόσμου στην Αθήνα, οι οποίοι διαδήλωναν ενάντια σε όλα αυτά που προετοιμάζονται για την κοινωνική ασφάλιση. Και να ξέρετε ότι είναι λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο που λέει ο λαός μας, αν νομίζω ότι μπορεί να καταργηθεί το δικαίωμα στην διαδήλωση. Το δικαίωμα στο συλλαλητήριο, στη συγκέντρωση. Λοιπόν, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ό,τι νόμο κι αν κάνετε, χιλιάδες κόσμου θα κατακλείσουν τις πλατείες της πόλης για να διαδηλώνουν και να διεκδικούν τα αιτήματά τους. Αυτό κάναν προχθές. Διεκδικούν κοινωνική ασφάλιση. Διεκδικούν αυτός ο χαρακτήρας να μην ανατραπεί. Στέκονται απέναντι σε αυτή την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, που ετοιμάζει ήδη και τα λένε και ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Μηταράκης κάθε μέρα, προετοιμάζουν τους εργαζόμενους για το νέο έγκλημα που επιχειρείται στην κοινωνική ασφάλιση. Επειδή λοιπόν εμείς και σε αυτό το τομέα πρέπει να ενημερώσουμε συνολικά, γι' αυτό και αναφερόμαστε σε αυτό, ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι, εκεί που κυρώνονται οι συμφωνίες, θα μεταφέρουν τα τσακισμένα δικαιώματα τα οποία ικανοποιούν ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, για μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης και γιατί σε αυτή τη λογική κινείται συνολικά η στρατηγική των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κομμάτων της Πρωτοκρατίας και όλων των νόμων που έχουν κάνει μέχρι σήμερα για την κοινωνική ασφάλιση που έχουν ανατρέψει το χαρακτήρα τους. Με αυτά, για αυτή την σύμβαση που είπαμε ότι δεν μπορούμε να μπούμε εμπόδιο, αλλά όμως δεν μπορούμε και να μην πούμε τι είναι αυτά που θα μεταφέρουν.